είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την νίκη σήμερα. Είναι πολύ μεγάλη σημαντική. Μαθηματικά δεν είναι σίγουρο τώρα ότι είμαστε στην Α1, αλλά είμαστε καλά τώρα. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πολύ. Πιστεύω ότι θέλουμε πιο πολύ. Έχουμε ακόμα τρία παιχνίδια σπίτι. Το next, πώς το θες τα ελληνικά. Το επόμενο παιχνίδι το πάω και με άλλο ένα μεγάλο παιχνίδι για μας. Θα πάμε εκεί χωρίς αγχούς, χωρίς φόβο. Και θα προσπάθουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε με την ΑΕΚ πριν 2-3 εβδομάδες. Αλλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο γιατί έχουμε παιδιά που είναι χτυπημένος τώρα. Με πονάει εγώ το πόδι ακόμα, τον Λίπα του πονάει το πόδι, ο Ντέιβιντ χτύπησε πριν 3 μέρες. Και δεν είναι εύκολο κάθε μέρα να δουλεύεις με 8-9 άτομα. Αλλά τα παιδιά συνεχίζουν και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο γι' αυτό. Very proud of the guys. Και ο άνθρωπος τελικά μας έδωσε πάρα πολύ αγάπη σήμερα. Μας βοήθησαν, μας έδωσε πολύ ενέργεια και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι σε αυτό. Και πιστεύω ότι τα είπα όλα. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν θέλω να πω πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα μας. Δηλαδή είναι μια νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος έχει υψηλούς στόχους για το φετινό πρωτάθλημα. Κατά δεύτερον, ήταν μια νίκη μετά από ένα δεκαήμερο υπερβολικά δύσκολο για τα παιδιά μας. Πολλές φορές έχουμε αντιμετωπίσει τραυματισμούς, πολλές φορές έχουμε κερδίσει παιχνίδια με πολλούς παίκτες μας ακόμα, τραυματίες. Αλλά αυτή την εβδομάδα πραγματικά υπομονήσαμε με 8 και 9 άτομα. Είχαμε 4-5 παιδιά τα οποία σχεδόν δεν προχωρήθηκαν καθόλου και δεν ήταν σε θέση να γνωριστούν. Παρ' όλα αυτά, είδαμε ότι και σήμερα οι παίκτες πήγαν κατάσταση ψυχής. Η τεράστια διαφορά των rebound για μένα καταδεικνύει την τεράστια θέληση που είχαμε για να κερδίσουμε το σημερινό match. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που δώσαμε τεράστια έμφαση στην άμυνα, στο γήπεδό μας, με την βοήθεια του κόσμου μας πάντα, εξαιρετικά μπορούμε να δούμε το ρυθμό που θέλουμε και να σχολιάζουμε τους κόσμους που χρειάζεται για να κερδίσουμε το μάτσο. Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ομάδα του παιδιού μου και φυσικά να ευχηθώ γρήγορα όλοι μας οι παίκτες να επιστρέψουν υγιείς για να είμαστε όπως πρέπει και όλοι μαζί να φτάσουμε στο φινάλε του πρωταθλήματος μας και να μπει στην τελική ευθεία. Ευχαριστώ πολύ στον κόσμο. Έχω μια ερώτηση γιατί είμαι εδώ, ξέρω ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Τα πρώτα 17 λεπτά ακολουθήσαμε τον πλάνο, μετά κάναμε κάποια ομαδικά λάθη και δυστυχώς δεν ήρθε αυτό το τέλος. Υπάρχει κάποια ερώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που θα πήγες. Ποιος είναι ο Ζανούλας. Θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα